Επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν τους δολοφόνους του Αλκή Καμπανού να είναι δύο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για ένα 19χρονο και έναν 21χρονο, ένας είναι Αλβανός και ο άλλος Έλληνας. Ο ένας φέρεται να κρατούσε το δρεπάνι και ο άλλος ένα στυλιάρι. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει βίντεο στο οποίο ο 19χρονος έχει καταγραφεί να δίνει το χαριστικό χτύπημα με στυλιάρι στον Άλκη. Επίσης, σημειώνουν ότι η συσχέτισή τους με τα δολοφονικά χτυπήματα προέκυψε μέσα από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού αλλά και μέσα από καταθέσεις κατηγορουμένων για την υπόθεση. Σημειώνεται πάντως ότι τόσο 19χρονος όσο και 21χρονος αρνούνται ότι αυτοί είναι που σκότωσαν τον Άλκη. Κανείς από τους δυο τους δεν είναι σεσημασμένος και έτσι η ελληνική αστυνομία δεν είχε ούτε γενετικό υλικό ούτε δακτυλικά αποτυπώματά τους. Το άτομο με το στυλιάρι θα κατηγορηθεί για τη δολοφονία, καθώς όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, ο 19χρονος Άλκης θα μπορούσε να πεθάνει από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εάν δεν είχε καταλήξει πρώτα από τα τραύματα από μαχαίρι. Ο 20χρονος που διέφυγε στην Αλβανία, όπως και ο 23χρονος που συνελήφθη πρώτος για την υπόθεση, φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, χωρίς όμως να σχετίζονται με τα δολοφονικά χτυπήματα σε βάρος του Άλκη. Όσον αφορά στον ποδοσφαιριστή που συνελήφθη, φέρεται ως οδηγός του δεύτερου μαύρου αυτοκινήτου.